ότι αν θέλεις να φέρεις την αλλαγή στο περιβάλλον σου, someone said that if you want to bring the change in your environment, πρέπει ο ίδιος να είσαι η προσωποποίηση αυτής της αλλαγής. You yourself need to be the personalization of this change. Αλλιώς, otherwise, μένεις απλώς ένα σύνθημα. You're just a motto. Και αν το πάρουμε στα πνευματικά, and let's take that spiritually, ας από σήμερα μετά από αυτό το μήνυμα, as of today after this message, να είμαι εγώ πρώτη. Me first. Η αλλαγή αυτή που θέλω να δούμε στα πνευματικά που θέλει ο Κύριος να δει. May I be the change that the Lord wants to see in our life spiritually. Γιατί εγώ δεν θέλω να είμαι ένα πεταμένο, ένα ξεχασμένο ή απλώς ένα σύνθημα. Because I don't want to be just someone. I just don't want to be just a motto or a saying. Θέλω να φέρω αξίως το όνομα του Κυρίου μου Ιησού Χριστού. I want to bear worthily the name of my Lord Jesus Christ. Και πιστεύω ότι και εσείς, αδελφιά μου. And I believe you too, my brethren. Γι' αυτό ας ανοίξουμε την καρδιά μας. So let us open our heart. Ας προετοιμάσουμε την καρδιά μας. Let's prepare our hearts. Για να δεχτούμε τον Άγιο Λόγο του Θεού μας. To receive the Holy Word of God. Τίτλος του μηνύματος. The title of the message. Πώς και γιατί έρχομαι στον οίκο του Άγιου Θεού. How and why do I come to the house of the Lord? Ο οίκος του Θεού είναι η απεικόνιση της βασιλείας του Κυρίου επάνω στον ουρανό, εδώ κάτω στη γη. The house of God is a depiction up of heaven down here on earth. Και έτσι, καθώς ο λόγος του Θεού στους Εβραίους 3:13. And as the word of God says in Hebrews 3:13. Μας λέει να προτρέπουμε ο ένας τον άλλο. It says exhort one another. Αλλά λέει προτρέπετε αλλήλους καθεκάς την ημέρα. Ενώσο ονομάζεται το σήμερο, δια να μη σκληρηθεί τις εξημών δια της απάτης της αμαρτίας. But exhort one another daily, while it is called today, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. Και πάρτε το αυτό το μήνυμα σαν μια προτροπή αγάπης από μένα προς εσάς. And take this message as an encouragement of love. Και από τον Κύριο προς εμένα πρώτα. From me to you and from the Lord to you first. Εφόσον η καρδιά μας σκληρύνεται και είναι η φύση του ανθρώπου έτσι. Since it is the nature of man's heart to harden. Ας προτρέπουμε ο ένας τον άλλο αδέλφια με αγάπη για να μην σκληρυθεί κανενός η καρδιά από την αμαρτία. Let's exalt one another in love so that no one's heart will be hardened in sin. Τώρα, ρωτώ, είναι αμαρτία το να αμελώ τις συναθρήσεις? Now I want to ask the question, is it a sin to neglect church services? Είναι αμαρτία το να μην έρχομαι στον οίκο του Άγιου Θεού? Is it a sin not to come to the house of the Holy God? Είναι αμαρτία το να βάζω κάτι άλλο πρώτο και να δίνω προτεραιότητα σε κάποιον άλλη επίσκεψη μου, σε κάποιον άλλη, να πάω σε κάποιον άλλο τόπο και όχι ενώ υπάρχει συνάθρηση να έρθω στον οίκο του Κυρίου για τη συνάθρηση? Is it a sin to put another priority above the service of the Lord and go somewhere else instead of church? Ας μας το απαντήσει αυτό ο Λόγος του Θεού. Let us allow the Word of God to answer that question. Εβραίους 10. Hebrews chapter 10. 24, 25 και θα πάμε μέχρι το 29. 24 up to verse 29. Και ας φροντίζομεν περί αλλήλων, παρακινούντες εις αγάπην και καλά έργα. Μη αφήνοντες το να συνερχόμεθα ομού, καθώς είναι συνήθεια εις τεινάς, αλλά προτρέποντες αλλήλους, και το σούτο μάλλον όσο βλέπετε πλησιάζουν την ημέρα. Διότι, εάν εμείς αμαρτάνομεν εκουσίως, αφού ελάβομεν τη γνώση της αλήθειας, δεν απολείπεται πλέον θυσία περί αμαρτιών, αλλά φοβερά της απεκδοχή κρίσεως και έξαψης πυρός, το οποίον μέλει να κατατρώγει τους εναντίον. Εναντίους. Εάν της αθετήσει τον νόμον του Μωυσέως, επειδή ο ιτριών μαρτύρων αποθνίσκει χωρίς έλεος. Πόσον στοχάζεστε, χειροτέρας τιμωρίας θέλει κριθεί άξιος ο καταπατήσας των ιών του Θεού και νομίσας κοινών το αίμαν της Διαθήκης με το οποίο υγειάστη και υβρίσας το πνεύμα της χάριτος. And let us consider one another, to provoke unto love and to good works, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more, as you see the day approaching. For if we sin willfully after that we have received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sins, but a certain fearful looking for of judgment and fire indignation which shall devour the adversaries.
He that despised Moses' law died without mercy under two or three witnesses. Of how much sorrow punishment, suppose ye, shall he be thought worthy, who hath trodden underfoot the Son of God, and hath counted the blood of the covenant wherewith he was sanctified an unholy thing, and hath done despite unto the Spirit of grace. Βλέπετε, δεν πρέπει να αφήνομεντα να συνερχόμαθα ομού, καθώς είναι συνήθεια εις τεινάς. Ο λόγος του Θεού το ξεκαθαρίζει. You see, the word of God does make it clear, let's not forsake the assembling of ourselves together. Δεν νομίζω να μην ξεκαθαρίστηκε μέσα στην καρδιά σας και μέσα στην καρδιά μου τι λέει ο λόγος του Θεού. Είναι αμαρτία να παραμελάς και να καταφρονείς τις συναθρήσεις. Don't think it's not clear anymore. I believe it is clear. Is it a sin to neglect services? Ναι, αδέλφια μου, είναι αμαρτία. Yes, it is a sin. Και καθώς πλησιάζει ο καιρός, and as the time draws near, πρέπει να προτρέπουμε ο ένας τον άλλο. We need to be exhorting one another. Υπάρχει συνάθρησης. Is there a service? Πρέπει να τρέχουμε. We must run there. Στον οίκο του Θεού. To the house of Amen. God. Amen. Σε δγά ο Θεός στον οίκο του. Does the Lord forget his house? Βέβαια, είναι το θέλημά του. Η αλήθεια σου λέει ο ψαλμωδός, ας μου οδηγήσει μαζί με το φως σου στο όρος της αγιότητας σου και στα σκηνώματα σου. The psalmist says, send the light and truth and let them lead me, let them bring me unto thy hill and to thy tabernacles. Χωρίζουμε σε δύο μέρη το μήνυμά μας. We would split this message in two parts. Πρώτο μέρος. The first part. Πώς έρχομαι στον οίκο του Κυρίου. How do I come to the house of God? Με ευφροσύνην έρχομαι, δηλαδή με μεγάλη χαρά έρχομαι στον οίκο του Κυρίου. With joy, with great joy, I come to the house of God. Ψαλμός 43, 3 και 4. Psalm 43, verses 3 and 4. Εξαπόστειλον το φως σου και την αλήθεια σου, αυτά ας με οδηγήσωσιν, ας με φέρωσιν στο όρος της αγιότητός σου και στα σκηνώματα τους. Τότε θέλω εισέλθει στο θυσιαστήριο του Θεού, εις τον Θεόν, την ευφροσύνη της αγκαλιάσεως μου. Or send out thy light and thy truth. Let them lead me. Let them bring me unto thy holy hill, unto thy tabernacles. Then will I go unto the altar of God, unto God my exceeding joy. Με ευφροσύνη, με χαρά έρχομαι στον οίκο του Κυρίου. Ψαλμός 122:1. I come to the house of God with joy and rejoicing. Psalm 122, verse 1. Εφράνθην ότι μη είπον, ας υπάγομεν στον οίκο του Κυρίου. I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Αυτό ισχύει για τον ψαλμωδό, ισχύει και για σένα και για μένα σήμερα. That was what the psalmist felt. Does that comply with you today? Έχεις αυτή την ευφροσύνη να ξυχυλίζει η χαρά από μέσα σου όταν έρχεσαι στον οίκο του Κυρίου. Do you have this joy overflowing from within you when you come to the house of God? Έχεις ζήλο, έχεις πόθο, έχεις πάθος και μεγάλη επιθυμία. Do you have a passion and a great desire today? Τρέχεις στον οίκο του Κυρίου γιατί? Are you coming to the house of the Lord? Why are you coming? Τρέχω προς τον οίκο του Κυρίου για να συναντήσω τον αγαπημένο της καρδιάς μου. I run to the house of the Lord to meet the beloved of my heart. Έρχομαι στην ώρα μου και ακόμα πιο νωρίς. I come on time and even before time. Είμαι συνεπής και πιστής στο ραντεβού μου με τον Κύριο. I am diligent, punctual to my appointments with the Lord. Και είναι ένα ραντεβού μαζί με τα αδέλφια μου. And it is an appointment with, together with the brothers and sisters. Ένα ομαδικό ραντεβού για να συναντήσουμε τον Κύριό μας. It is a group, an appointment, a collective appointment to meet our Lord, our Savior. Τι λέει ο ψαλμόδος στο ψαλμό 84. What does the psalmist say in Psalm 84? Ψαλμός 84. Psalm 84. Για να δούμε πόσον αγαπούσε ο ψαλμωδός τον οίκο του Κυρίου. Let's see how much the psalmist did love the house of God. Αλληλούια! Ας έρθει αυτή η αγάπη, αυτός ο πόθος μέσα στην καρδιά μας. Let's allow this love and passion to come in our hearts. Ας καταληφθεί η καρδιά μας με αγάπη, ας γεμίσει η καρδιά μας με αγάπη. Let our heart be captivated and filled with love. Ψαλμός 84. Psalm 84. Πόσον αγαπητέ είναι οι σκηνές σου, Κύριε των δυνάμεων. Επιποθεί και μάλιστα λιποθυμεί η ψυχή μου δια τας αυλάς του Κυρίου. Και η καρδία μου και η σάρξη μου αγαλλιώνται δια των Θεών των ζώντα. How amiable are thy tabernacles, O Lord of hosts. My soul longeth, yea, even fainteth for the courts of the Lord, my heart and my flesh. Πόσο πόθο είχε ο ψαλμωδός για τον οίκο του Κυρίου.
How much passion does the psalmist have for the house of God? Αμήν, αδέλφια μου, να φτάσουμε σε εμείς και εμείς σε αυτό το σημείο και ακόμα να το υπερβούμε αυτό το σημείο. Να έχουμε τέτοιο πόθο. Let's get to that mark and even surpass it, have such a passion. Επιπόθη. And long for. Και μάλιστα λιποθυμεί. Yea, even fainteth. Καταλαβαίνεις τι θα πει λιποθυμάς. Do you understand what it means to faint? Κόβεται η ανάσα σου, χάνεται η αναπνοή σου. You have no more breath left. Και αυτό είναι η αγάπη σου, είναι ο πόθος σου για να έρθεις στον οίκο του Κυρίου. That's your love, your desire to come. Γιατί? To the house of the Lord. Εδάφιο 10 στον ίδιο ψαλμό. In verse 10 in the same psalm. Διότι καλύτερα είναι μία ημέρα εν τες αυλές σου υπέρ χιλιάδας. For a day in thy courts is better than a thousand. Ήθελον προτιμήσει να είμαι θυρωρός εν το οίκο του Θεού μου παρά να κατοικώ εν τες σκηνές της πονηρίας. I'd rather be a doorkeeper in the house of my God than γιατί, to dwell. Γιατί? In the tents of wickedness. Why is that? Διότι ήλιος και ασπής είναι Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξαν θέλει δώσει ο Κύριος. Δεν θέλει στέρηση ουδέν ως αγαθού τους περιπατούντας ανακακία. For the Lord God is a sun and a shield. The Lord will give grace and glory. No good thing will He withhold from them that walk uprightly. Αλλά όλα αυτά ασχύουν. All of this, of course, is valid, is for those που επιποθούν και μάλιστα λιποθυμάει η ψυχή τους για τις αυλές του Κυρίου. Who desire even faint for the courts of the Lord. Αλληλούια. Hallelujah. Πώς πάω στον οίκο του Κυρίου, με ποιο τρόπο. How, in what manner of heart do I go to the house of the Lord? Πηγαίνω στον οίκο του Κυρίου έχοντας μια καρδιά τέλεια και μια ψυχή που να θέλει. I go with a perfect heart and a soul that is willing. 1 Chronicles 28:9. 1 Chronicles 28:9. Τι λέει ο Δαβίδ στον υιόν του, τι συμβουλή του δίνει. What advice does David give his son, Solomon? Και εσύ, Σολομονιέ μου, γνώρισον τον Θεόν του πατρός σου και δούλευε αυτόν εν καρδία τελεία και ψυχή θελούση. Διότι ο Κύριος εξετάζει πάσας τας καρδίας και ξεύρει πάντα στους λογισμούς των διανοιών. Εάν εξητείς αυτόν, θέλει ευρίσκεσθε υπό σου. Εάν όμως εγκαταλείπεις αυτόν, θέλει σε απορρίψει διαπαντός. Thou, Solomon, my son, know thou the God of thy father, and serve him with a perfect heart and with a willing mind. For the Lord searcheth all hearts and understandeth all the imaginations of the thoughts. If thou seek him, he will be found of thee, but if thou forsake him, he will cast thee off forever. Μα έχουμε τέλεια καρδιά. Do we have a perfect heart? Δεν είναι έτσι που εννοεί εδώ, ο λόγος του Κυρίου. That's not what the Bible is saying here. Ενώ όσο περπατούμε στη σάρκα, τέλεια καρδιά δεν έχουμε. While we still walk in the flesh, we do not have a perfect heart. Καρδιά μας είναι σφοδρά απατηλή. Our heart is desperately wicked. Αλλά εννοεί ότι θα πρέπει να είναι τέλεια, δηλαδή εντελώς, παντελώς, στραμμένη προς τον Κύριο, επικεντρωμένη στον Κύριο η καρδιά μας. What it means is that our heart needs to be totally focused on the Lord. Και επειδή η καρδιά μας χρειάζεται καθαρισμό, and because our heart needs to be cleaned, πρέπει να ερχόμαστε έτοιμοι, we need to come ready, να αδειάσουμε την καρδιά μας, to empty our heart, και να την εκχέουμε ως προς τον Κύριο, and to pour it out to the Lord. Η καρδιά μας την ώρα που βρισκόμαστε εδώ πρέπει να είναι ολοκληρωτικά επικεντρωμένη προς Αυτόν. Our heart, while we're here, needs to be absolutely focused on Him. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να υποταχτούμε πρώτα στον κεχρισμένο του Άγιου Θεού μας, τον ποιμένα μας. We need to be ready to submit ourselves to the anointed man of God, our pastor. Ούτως ώστε να οδηγηθούμε από Αυτόν μέσα στην Άγια Παρουσία του Κυρίου. So that we can be led by the pastor into the holy presence of God. Πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι με ένα πνεύμα και μια ψυχή. We need to be together with one mind and one soul. 1 Corinthians 1:10. 1 Corinthians 1:10. Σας παρακαλώ, δε αδελφοί, δια του ονόματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, να λέγετε πάντες του αυτό και να μην είναι σχήματα μεταξύ σας, αλλά να είστε εντελώς, πλήρως, ενωμένοι, έχοντες το αυτό πνεύμα και την αυτήν γνώμη. Now I beseech you, 1 Corinthians 1:10. Now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that you all speak the same thing, and that there be no divisions among you, but that ye be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment.
Αν είμαστε ενωμένοι με μια καρδιά, με μια ψυχή. If we are united, knit together with one heart, with one soul. Αχ, και να είμαστε έστω και μια φορά. Even if we are found just once together. Τότε θα βλέπατε τι θα γινόταν με την παρουσία του Κυρίου. Then you would see what would happen with the presence of God. Να σε ποια κατάσταση ποθούσε και ο Απόστολος Παύλος να ειδεί, λέει, να ακούσει την κατάσταση σας, λέει, και αναφέρομαι στους Φιλιππισίους 1:27. In Philippians 1:27 is the reference of Apostle Paul desiring to see the condition of the church. Ή να ακούσω, λέει, ή να δω την κατάσταση σας, ή εν όσο είμαι εκεί, ή εν όσο είμαι απόν, ότι στέκεστε εις εν πνεύμα, συναγωνιζόμενοι εν μία ψυχή δια την πίστη του Ευαγγελίου. Only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ, that whether I come and see you, or else be absent, I may hear of your affairs, that you stand fast in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel. Και δεν είναι αυτό που ακούμε συχνά από τον ποιμένα μας. Εγώ το έχω ακούσει και τα ακούω. Isn't that what we hear very often from our pastor? I have heard it. Έχω ακούσει και έχω νιώσει αυτό τον πόθο που έχει όταν μας λέει να είμαστε ενωμένοι, έστω και μια φορά να μας συναντούσε το Πνεύμα του Άγιο, η παρουσία του Κυρίου ενωμένους. When the pastor says that we should be united together and may the Holy Spirit find us one time, together, joined together as one. Γιατί αυτός ο άνθρωπος, ο χρησμένος του Θεού, because this anointed man of God, που είναι αφιερωμένος εις τον Κύριο, who is dedicated to the Lord, γνωρίζει πιο καλά από σένα και εμένα, knows better than you and me, γιατί αφιερώνει πάρα πολλές ώρες τα γόνατα στην προσευχή, for he does dedicate many hours in prayer, στην παρουσία του Κυρίου, in the presence of God. Τώρα, ζω για τον Κύριο και όχι για μένα. Now I live for the Lord, not for myself. Το ίδιο πιστεύω και εσύ. I believe the same goes for you. Γιατί? Why? Ζω και αναπνέω γιατί ο Κύριος το θέλησε και το θέλει. I live and breathe because that's the Lord's will. Γένεσις 2:7. Genesis 2:7. Και έπλασεν Κύριος ο Θεός των άνθρωπων από χώματος εκ της γης και ενεφύσισεν εις τους μυχτήρας αυτού πνοήν ζωής και γίνεν ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν. And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. Αν δεν μου δώσει πνοήν ο Κύριος, if the Lord doesn't give me the breath, τότε θα είμαι νεκρή. Then I will be dead. Και πήρε χώμα και με πλάσε. And the Lord took dust and created me. Και ενεφύσισεν στους μυχτήρας μου πνοήν. And breathed into my nostrils the breath of life. Και μου δώσε ζωή. And gave me life. Για ποιο, σε ποιον ανήκω? Who do I belong to? Μήπως ανήκω στον εαυτό μου? Do I belong to myself? Όχι, εγώ δεν ανήκω. No, I don't. Κολοσσαίς 1:16. Colossians 1:16. Ο Άγιος Θεός μας τα πάντα δι' αυτόν και δι' αυτού εκτίστησαν και διατηρούνται και συντηρούνται δι' αυτόν. For by him were all things created that are in heaven and that are in earth, visible and invisible. Created by him and for him. Δεν σου ανήκει ο εαυτός σου. Yourself does not belong to you. Ανήκεις στον Άγιο Κύριο. You belong to the Holy Lord. Αγοράστηκες με τιμή. You were bought with a price. Έχισε το αίμα του για σένα και για μένα. He shed his blood for you and me. Πλήρωσε για σένα και για μένα. He paid for you and me. Ανήκω και είμαι δούλος στον Κύριό μου. I am a servant and belong to my Lord. Και εμείς με προθυμία και με τη θέλησή μας παραδίδουμε τον εαυτό μας σε Αυτόν, γιατί ανήκουμε σε Αυτόν. And willfully we deliver, we surrender to Him because we belong to Him. Και αυτός που είναι Άγιος. And He who is holy. Ο Άγιος Θεός μας. Our holy God. Μας ευλογεί και μας ανταμείβει με την απόλαυση της δόξας Του. Blesses us and rewards us with the glory of His presence. Δευτέρα Θεσσαλονίκης 2, 13 και 14. 2 Thessalonians 2:13 and 14. Εμείς όμως οφείλουμε να ευχαριστούμε πάντοτε τον Θεό δια σας αδελφοί, αγαπημένοι υπό του Κυρίου, ότι σας εξέλεξεν ο Θεός απαρχής εις σωτηρία δια του αγιασμού του Πνεύματος και της πίστεως της αληθείας, εις τον οποίον σας εκάλεσεν δια του Ευαγγελίου ημών προς απόλαυσιν της δόξης του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. But we are bound to give thanks always to God for you, brethren beloved of the Lord, because God hath from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth, whereunto he called you by our gospel to the obtaining of the glory
of our Lord Jesus Christ. Βλέπεις, δεν ανήκεις στον εαυτό σου. You see, you don't belong to yourself. Ούτε εγώ ανήκω στον δικό μου εαυτό. Neither do I belong to myself. Ο Κύριος σε δημιούργησε και με δημιούργησε. The Lord created you and me. Και όταν πέσαμε, and when we fell, ο Κύριος ήρθε. The Lord came. Και μας αγόρασε με τιμή, μας εξαγόρασε. And bought us with a price, paid the price. Άρα λοιπόν ανήκω σε αυτόν. Therefore I belong to him. Ανήκω σε αυτόν και θέλω να είμαι δούλη σε αυτόν. I belong to him and want to serve him. Και άρα λοιπόν αφού με δημιούργησε και με έπλασε γι' αυτόν. Since the Lord created me for him to serve him. Δεν πρέπει εγώ να έρχομαι με χαρά και φροσύνη εκεί που είναι το θέλημα του Κυρίου. Shouldn't I be coming with joy where the will of God is? Δεν έπρεπε όλοι μας να είμαστε και πιο πριν από την ώρα μας έτοιμοι στο ραντεβού μας με τον Άγιο Θεό. Shouldn't we all be here on time, in time for our appointment with God? Δεν έπρεπε όλοι μας να είμαστε ενωμένοι εδώ στη θέση μας στον οίκο του Θεού. Shouldn't we all be here in unity together in the will of God? Γιατί έρχομαι στον οίκο του Θεού? Why do I come to the house of God? Έρχομαι στον οίκο του Θεού. Γιατί είμαι παιδί του Άγιου Θεού. I come to the house of God because I'm a child of God. Και ο Θεός είναι ο πατέρας μου. And God is my father. Εκεί που είναι ο οίκος του πατέρα, εκεί είναι και ο δικός μου πατέρας. Where the house of the father is, there is my father. Πες μου, ενώ πριν ενηλικιωθείς, πού βρίσκεσαι, πού είσαι, δεν είσαι στο σπίτι του πατέρα σου. Before you get to adult age, where are you not in your father's home? Στο φυσικό τομέα. In this natural world. Δεν μεγαλώνουμε στο σπίτι του πατέρα μας, στο σπίτι των γονιών μας. Aren't we raised in our parents' home? Του κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 1:12. John 1:12. Όσοι δε δέχτησαν αυτόν, εις αυτούς έδωσεν εξουσία να γίνωσιν τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού. But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Έχεις απορία ακόμα? Όχι, σ' αρέσει αυτό. Είμαι παιδί του Άγιου Θεού. Do you still question that? Of course not. You like it. I'm a child of God. Τότε πού είναι ο οίκος σου? Then where is your house? Ο οίκος σου είναι εκεί που είναι ο οίκος του πατρός σου, ο οίκος του πατέρα σου. Your house is where the house of the father is. Πρέπει να αγαπάς αυτό τον οίκο. You need to love this house. Πολύ πιο πολύ, πιο πολύ και από εκείνο τον οίκο που ζεις εκεί έξω. Much more than the house you live in out there. Μην παραμελείς και μην καταφρονείς τον οίκο του πατρός σου. Do not neglect or despise the house of your father. Γιατί έρχομαι? Why do I come? Δεύτερο. Πρώτο, γιατί είμαι παιδί του Άγιου Θεού. Firstly, I'm a child of our holy God. Δεύτερο, γιατί δεν υπάρχει καλύτερο και πιο ασφαλές μέρος από τον οίκο του Θεού. Secondly, there is no safer place than the house of God. Εδώ είναι που κατεβαίνει δυναμικά η παρουσία και η δόξα του Θεού. This is the place of the descending of the glory and the power of God. Γι' αυτό ας μην πει κανένας ότι είμαι μόνο σπίτι μου. So let no one say I am just home alone. Θα προσευχηθώ, θα κλειστώ στο δωμάτιό μου, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, σε κάποιο μέρος. Just go in my room and pray, as the Bible does say. Και θα με αγγίξει η παρουσία του και θα κατέβει. And the presence of God will touch me. Συμφωνώ μαζί σου, ναι. I agree with you, yes. Άλλο τόνα, άλλο τάλο. That's another story. That's something different. Ο Λόγος different. Του Θεού μας λέει ότι πρέπει να συνερχόμαστε νομού, δηλαδή να βρισκόμαστε μαζί στις συναθρήσεις. The Bible says that we need to come together. Στις συναθρήσεις. To meetings, services. Στον οίκο του πατρός μας. In the house of our father. Όχι στον οίκο του αδελφού μας ή της αδελφής μας. Not in the house of our brother or our sister. Ω, δεν πηγαίνω εγώ, θα πάω κατοίκον προσευχή. Oh, I'm not going to church, I'll go to a prayer at a house. Προσέχετε, αδελφιά μου. Be careful, my brothers and sisters. Είναι τελευταίες μέρες. These are the last days. Πρέπει να στερεωθούμε καλά. We need to be solidly founded on our eternal foundation, the Lord Jesus Christ. Και πιο ασφαλές μέρος από τον οίκο του. And a more safer place than his home. Δεν υπάρχει πουθενά άλλο. And his house, there is nowhere else. Και τρέξε κάθε φορά εκεί που υπάρχει συνάθρηση στον οίκο του πατέρα σου, γιατί εκεί θα είσαι ασφαλισμένος. And every time there is a service, run to the house of your father. There is your safety.
Εν ζήτησα παρά του Κυρίου, ένα πράγμα ζήτησα, λέει ο Ψαλμοδός, Ψαλμός 27. Psalm 27, one thing have I desired of the Lord, that will I seek after. Τόσα πράγματα και ένα πράγμα μόνο ζήτησε ο Ψαλμόδος. So many things to ask for, yet he only asks for this thing. Τόσα πολλά πράγματα μπορούσε να ζητήσει. He could ask for so many things. Και ένα μόνο. And just one thing. Βλέπετε πόση σημασία έβαλε σε αυτό το σημείο, σε αυτό το ένα ζήτησε από τον Κύριο. Ένα πράγμα. How important that one thing was for him. Ψαλμός 27, 4 και 5 και 6. Psalm 27, verses 4 through to 6. Εν εζήτησα παρά του Κυρίου, τούτο θέλω εξητή. Το να κατοικώ εν το οίκο του Κυρίου πάσας τας ημέρας της ζωής μου. Να θεωρώ το κάλος του Κυρίου και να επισκέπτομαι τον ναόν αυτού. Διότι εν ημέρας η φοράς θέλει με κρύψει εν τη σκηνή αυτού. Θέλει με κρύψει εν το αποκρύφο της σκηνής αυτού. Θέλει με υψώσει επί βράχων. Και ήδη η κεφαλή μου θέλει υψωθεί υπεράνω των εχθρών μου, των περικυκλούντων με. One thing have I desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord, and to inquire in his temple. For in the time of trouble he shall hide me in his pavilion. In the secret of his tabernacle shall he hide me. He shall set me up upon a rock, and now shall my head be lifted up above my enemies. Βλέπεις, εδώ είναι που βλέπεις το κάλος, την ομορφιά του Κυρίου. You see, this is the place of the beauty of the μέσα Lord. Μέσα στην παρουσία του, μέσα στη δόξα του. In his presence and in his glory. Εδώ είναι το πιο ασφαλές μέρος. This is the safest place. Την ημέρα της συφοράς θα σε κρύψει, λέει, στη σκηνή αυτού. In the time of trouble, it says he will hide you in his pavilion. Θα σε υψώσει και θα με υψώσει επί βράχων. He will set you up upon a rock. Και όσοι εχθροί σε περικυκλώσουν. No matter how many of your enemies are around about you, ποιες επιθέσεις αν έρθουν εναντίον σου, or how many oppositions come against you, η κεφαλή σου θα υψωθεί υπεράνω αυτών. Your head will be lifted high above it, above them. Είδες γιατί ένα πράγμα ζήτησε ο Ψαλμοδός. Now you see why the psalmist asked for one thing. Ζήτησε με πόθο, με πάθος, με ζήλο, με ζέση το να κατοικάς στον οίκο του Κυρίου. He asked with passion and with a fervent desire the house of the Lord. Και όλα αυτά βγαίνουν σε καλό του και καλό μου. And all this is for his good and for my good. Τρίτον, έρχομαι στον οίκο του Κυρίου για να τον προσκυνήσω. Thirdly, I come to the house of the Lord to worship him. Alleluia, όλη δόξα του ανήκει. All glory belongs to the Lord. Παρουσία του είναι τόσο δυνατή. His presence is so powerful. Μόνο η καρδιά μας να είναι ανοιχτή, αδέλφια μου. As long as our heart is open, my brothers and sisters, the Lord is present. Hallelujah, Lord God, I thank you and I'm grateful. Hallelujah. Psalm 5, verse 7. Psalm 5, verse 7. Αλλά εγώ δια του πλήθους του ελέου σου, θέλω εισέλθει στον οίκον σου. Θέλω προσκυνήσει προς τον ναόν της αγιότητάς σου με τα φόβους. But as for me, I will come into the house in the multitude of thy mercy. In thy fear will I worship toward thy holy temple. Βλέπεις ο Ψαλμόδος μας λέει ότι ερχόμαστε στον οίκο του Κύριου για να τον προσκυνήσουμε. You see, the psalmist says we come to the house of the Lord to worship him. Και μας δίνει και τον τρόπο, μας καθοδηγά. And directs us by giving us the way με to do φόβου, it. Με φόβο, λέει. He says with fear. Με ευλάβεια, με δέος, ας ερχόμαστε στον οίκο του Κυρίου. And with reverence and awe, let us come to the house of God. Τέταρτον, έρχομαι στον οίκο του Κυρίου για να γιορτάσω την παρουσία του. Fourthly, I come to the house of God to celebrate His presence. Τι λέει ο λόγος του Θεού; Πού κατοικεί ο Θεός, αδελφιά μου; What does the word of God say? Where does the Lord abide? Ο Θεός κατοικεί στους επένους του λαού του. The Lord inhabits the praises of His people. Δεν κατοικά μόνο στον έπαινο του παιδιού του. He does not only inhabit in the praise of His child. Και πληθυντικός τους επένους. But it is in. Άρα λοιπόν ας ερχόμαστε μαζεμένοι όλοι μας για να επαινούμε τον Κύριο, να εινούμε τον Κύριο ομαδικά. Let us come together, all of us together, in the plural, all of us together to worship the Lord. Ερχόμαι να τον
Έρχομαι για να τον ενέσω, να τον δοξολογήσω. I come here to praise him, to worship him. Ψαλμός 136, 1, 2 και 3. Psalm 136, verses 1 to 3. Χαλιλούια, δοξολογείτε τον Κύριο διότι είναι αγαθός, διότι στον αιώναν το έλεος αυτού. Δοξολογείτε τον Θεό των Θεών, διότι στον αιώναν το έλεος αυτού. Δοξολογείτε τον Κύριον των Κυρίων, διότι στον αιώναν το έλεος αυτού. Or give thanks unto the Lord, for he is good, for his mercy endureth forever. Or give thanks unto the God of gods, for his mercy endureth forever. Hallelujah. Ψαλμός 135, 1 και 2 και 3. Psalm 135, verses 1 to 3. Ενείτε τον Κύριο, ενείτε το όνομα του Κυρίου, ενείτε δούλοι του Κυρίου. Praise ye the Lord, praise ye the name of the Lord, praise him, all ye servants of the Lord. Ιστάμενοι εν το οίκο του Κυρίου, πού, εν το οίκο του Κυρίου. Ye that stand where? In the house of God, of the Lord. Εν τες αυλές του οίκου του Θεού ημών. In the courts of the house of our God. Βλέπετε, ιστάμενοι εν το οίκο του Κυρίου, εν τες αυλές του οίκου του Θεού ημών, ενείτε τον Κύριο. You see, ye that stand in the house of the Lord, in the courts of the house of God, praise the Lord. Ψαλμωδήσατε στο όνομα αυτού, διότι είναι τερπνόν. Sing praises unto his name, for it is pleasant. Halleluja. Πέμπτον. Fifthly. Έρχομαι στον οίκο του Κυρίου για να προσφέρω θυσίαν. Come to the house of the Lord to offer sacrifice. Τι θυσίαν? What kind of a sacrifice? Ψαλμός 50. Psalm 50. 14. Θυσίασον εις τον Θεόν, θυσίαν ενέσεως, και απόδοση στον ύψιστον τας ευχάς σου. 14, verse 14. Offer unto God thanksgiving and pay thy vows unto the Most High. 15. 15. Και επικαλούε με εν ημέρα θλίψεως, διότι θέλω σε ελευθερώ... Και επικαλούε με εν ημέρα θλίψεως. Θέλω σε ελευθερώσει και θέλεις με δοξάσει. 15. And call upon me in the day of trouble. I will deliver thee and thou shalt glorify me. 23. 23. Ο προσφέρον θυσίαν ενέσεως, ούτως με δοξάζει. Και εις τον ευθετούνταν την οδόν αυτού, θέλω δείξει την σωτηρίαν του Θεού. Whoso offereth praise glorifieth me, and to him that ordereth his conversation aright will I shew the salvation of God. Βλέπεις, έρχεσαι στον οίκον του Κυρίου για να προσφέρεις θυσία, και αυτή η θυσία είναι θυσία ενέσεως. You see, you come to the house of God to offer a sacrifice, and it is a sacrifice of praise. Διότι με αυτόν τον τρόπο δοξάζεται ο Θεός. Because in that way, God is glorified. Και διότι με αυτόν τον τρόπο, and in that way, σε σέναν που βάζεις σε ευθείαν την οδόν του, δηλαδή περπατάς στη σωστό δρόμο του Κυρίου. For those of you who are walking in the right path of the Lord. Και κάνοντας το αυτόν αφού προηγουμένως, αφού τον ενέσεις, αφού τον δοξάσεις, τότε περπατάς στη σωστή οδόν. After having praised him and glorified him, then walking in the right way. Τότε θα σου δείξει την σωτηρία του ο Θεός. Then God will show you his salvation. Αφού του αποδώσεις την θυσία σου, του θυσίαν ενέσεως, after ascribing a sacrifice of praise, όταν τον επικαλεστείς, λέει ο Κύριος, the Lord says, when you call upon his name, σεν ημέρα θλίψεως, in the day of trouble, θα σε ελευθερώσει. He will deliver thee. Τότε τρέξε στον οίκο του Κυρίου, να έρχεσαι στον οίκο του Κυρίου, να προσφέρεις θυσίαν ενέσεως, και τότε να είσαι σίγουρος ότι ό,τι και αν έρθει εναντίον σου, ο Κύριος θα σε ελευθερώσει. Run into the house of the Lord and praise the Lord in his house and be sure that whatever comes against you, the Lord will deliver you. Πού προσφέρω θυσίαν, στο σπίτι μου? Where do I offer this sacrifice, at my house? Στον ναόν του Κυρίου, στον οίκον του, στο θυσιαστήριο του Άγιου Θεού μου προσφέρω την θυσίαν ενέσεως μου. In the temple of the Lord, in the house of God, will I offer my sacrifice of praise. Γιατί? Why? Γιατί ο Κύριος είναι Άγιος. Because the Lord is holy. Και κατοικά στον Άγιο ναό του. And dwells in his holy palace, place. Γι' αυτός ο χώρος είναι Άγιος, γιατί είναι ξεχωρισμένος για τον Κύριο. And this place is holy and sanctified for the Lord. Και αυτή η ώρα που έρχεσαι εσύ στη συνάθρηση. And the time that you take to come to the church, to the service in church. Είναι άγια. It's a holy time. Και δεν λέει ο Κύριος μας, Άγιοι γίνεστε καθώς εγώ είμαι Άγιος.
And doesn't the Lord say, "Be ye holy, even as I am holy"? Άγιος ναός. A holy temple. Άγιος οίκος. A holy house. Γιατί είναι ξεχωρισμένος. Because it is separated. Μόνο για τον Κύριο, για τη συνάθρηση, για το λόγο του, για να τον ενέσω, για να ψάλω σε αυτόν, να τον δοξάσω. Dedicated solely for the Lord, to praise Him for His glory, to lift Him up. Και ο Κύριος το ξέρει ότι όταν έρθεις εδώ, αυτή η ώρα που έδωσες στον Κύριο είναι άγια. And the Lord knows that when you come here, this time you offer to the Lord is a holy time. Γιατί είναι άγια αυτή η ώρα που ήρθες εδώ? Why is this time holy? Διότι μέσα στο χρόνο σου, μέσα στις πολλές ώρες που έχεις στη ζωή σου, because in the time you're given in life, και αυτή τη ζωή την έχουμε ενώ ο Κύριος μας τη δίνει, and this life is given to us by the Lord, even as the Lord has given it to us. Εσύ το παιδί του Θεού ξεχωρίζεις αυτή την ώρα. You, the child of God, set apart this time. Και λες, αυτή είναι η άγια ώρα, ξεχωρισμένη ώρα της συνάθρησης που τρέχω για τον Κύριο. And you say, this is the holy time separated where I will run to the house of God. Και έτσι η συνάθρηση γίνεται άγια. And so, γιατί άγιος είναι ο Κύριος που είναι εδώ. The congregation is holy, for holy is the Lord who dwells here. Και αγιάζεται και ο χρόνος σου. And your time is αγιάζεσαι και εσύ. And you are sanctified. Γιατί βάζεις πρώτο τον Κύριο. Because you prioritize the Lord first. Ξεχωρίζεις τις ώρες των συναθρήσεων για τον Κύριο και έτσι γίνονται άγιες ώρες αυτές. And you separate this time for the Lord and this time becomes holy. Έτσι είσαι υπάκουος στο θέλημα του Κυρίου. And so you're being obedient to the will of God. Ξεχωρίζεις την ώρα από το χρόνο των άλλων. And you separate this time from other times. Αλληλούια. Έκτον, γιατί έρχομαι στον οίκο του Θεού? Number six, why do I come to the house of God? Για να αυξηθώ στη γνώση του Λόγου του Θεού. To increase in the knowledge of the Word of God. Στον Οσιέ 4 και εδάφιο 6. Hosea 4, verse 6. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι ο λαός μου εφανίστη δια έλλειψη γνώσεως, επειδή εσύ απέρριψα στη γνώση και εγώ απέρριψα σε από τον αιερατεύηση σε με, επειδή ελισμόνησα στον νόμο του Θεού σου και εγώ θέλω να λησμονήσει τα τέκνα σου. My people are destroyed for lack of knowledge. Because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee. And thou shalt be no priest to me, seeing thou hast forgotten the law of thy God. I will also forget thy children. Είπαμε, ερχόμαστε στον οίκο του Άγιου Θεού για να αυξηθούμε στη γνώση. We said we come to the house of God to increase in knowledge. Σε ποια γνώση? Η γνώση του κόσμου, λέει, φυσιή, φουσκώνει τα μυαλά. The Bible says the knowledge of this world puffs up the mind. Αλλά η γνώση του Λόγου του Θεού, but the knowledge of the Bible, the Word of God, φέρνει επίγνωση, brings true, deep knowledge of the Lord. That's exactly. Βαθιά γνώση του Λόγου του Θεού, a deep knowledge of the Word of God, και στενή σχέση με τον Κύριο, and an intimate relationship with the Lord. Ο Κύριος είναι ο Λόγος. The Lord is the Word. Στον οίκο του Θεού θα πάρεις από το χρησμένο του Κυρίου. In the house of God, you will receive from the anointed man of God. Τον αψεγάδιαστο, τον εμπνευσμένο, αλάθητο, διατηρημένο, αιώνιο λόγο του Θεού. The eternally preserved, inerrant, infallible word of God. Θα τον πάρεις αυτό τον λόγο μόνο από το χρησμένο του που βρίσκεται στον οίκο του Θεού. And you will take that word only by the anointed man in the house of God. Ο Κύριος μιλά δια του στόματος του χρησμένου του. The Lord speaks through the mouth of His anointed one. Και έτσι θα αυξηθήσεις τη γνώση. And then you will increase in knowledge. Και θα έχεις επίγνωση του Λόγου του Θεού. And you will have a true deep knowledge of the Word of God. Τι θα σε ωφελέσει αυτή η γνώση? What will this knowledge do to you, benefit you? Θα σε προστατεύσει από την πλάνη, αδελφέ μου. It will protect you from deception, my brother. Θα σε προστατεύσει από τις ψευδοδασκαλίες, αδελφοί μου. It will protect you from false teachings. Θα σε προστατεύσει από τη μεγάλη αποστασία των τελευταίων τωρινών καιρών, αδελφοί μου. And it will protect you from the great apostasy of the latter days. Today, that is. Και όπως γνωρίζουμε, όλοι είμαστε υποκείμενοι σε πτώση. And as we know, we are all subject to fall. Δεν λέει ο Λόγος του Θεού εσύ που νομίζεις ότι ίστασε, πρόσεχε μην πέσεις. Doesn't the Word of God say, as for you who think you stand, be careful lest you fall? Η καιρή είναι πολύ πιο δύσκολη από όσο ήταν προηγουμένως.
And the days are a time is much more difficult than what it used to be. Δύσκολη πολύ για να κρατηθεί ένας πιστός στον Κύριο και στο λόγο του. And difficult for a believer to be faithful to the Lord and to His word. Γιατί? Why? Γιατί πλησιάζει η ώρα του ερχομού του Κυρίου και ο διάβολος θα σκάσει. Because the time of the coming of the Lord is drawing near and the devil will burst. Προσπαθεί με νύχια και με δόντια να σου βάλει τρικλοποδιά, να σου βάλει παγίδα για να σε κάνει να πέσεις. The devil is trying by all means to put a snare at your feet to trap you. Αλλά όχι εγώ, πες, όχι εγώ αν το πιστεύεις. Say not me if you believe it. Αν όχι εσύ και όχι εγώ όμως, πρέπει να είμαστε εδώ, στον οίκο του Κυρίου στις συναθρήσεις. But for you to say not me and not me, you need to be here in the house of the Lord during the services. Πρώτα μιλώ για τον εαυτό μου, αδελφιό μου. First, I'm speaking for myself. Εσύ που νομίζεις ότι είστασαι, if you think you're standing, προσέχε μην πέσεις. Be careful lest you fall. Ολάκερη επιστολή Δευτέρα Πέτρου γράφτηκε, καλώντας μας να βρισκόμαστε σε εκρήγωση και σε ετοιμότητα. The whole of this, the second epistle of Peter has been written for us, calling us to be ready. Και για να προστατευτούμε και να αποφύγουμε την πλάνη και την μεγάλη αποστασία των τελευταίων ημερών. And to be protected by the deception of the last days. Βλέπετε πόσο σοβαρό είναι το θέμα. Και δεν είναι μόνο η Δευτέρα Πέτρου επιστολή που γράφει για αυτό το θέμα. And not only that epistle is writing on this matter. Προειδοποιήσεις είναι γεμάτο αυτό το Άγιο Βιβλίο. This Bible, this holy book is full of warnings. Έτσι, ο μόνος τρόπος για να αποφύγουμε την πλάνη και όλα αυτά τις ψευδοδασκαλίες και την αποστασία. So the only way to avoid deception and false teachings. Είναι να αυξηθούμε στη γνώση μελετώντας τον Άγιο Λόγο του Θεού και καθοδηγούμενοι πάντα από τον χρησμένο του Κυρίου. Is to increase in knowledge by the word of God, always being directed by the pastor, the man of God. Ενώ εσύ και εγώ βρισκόμαστε έξω στη ζωή μας, στη δουλειά μας. While you and I are out there at our work place. Ο χρησμένος του Κυρίου, ο ποιμένας, the pastor, the anointed man of God, αφιερώνει ώρες πολλές στα γόνατα και στη μελέτη του λόγου για να σου δώσει έτοιμη τη στερεά τροφή. Is dedicating many hours in prayer and the Bible to give you the food ready. Και το μόνο που έχεις και έχω είναι να έρθεις εδώ με προσδοκία, με προσμονή. And the only thing you need to do is come here with expectation. Με έτοιμη καρδιά, ανοιχτή καρδιά. With an open heart. Για να δεχτείς το λόγο. To receive that word. Αλληλούια. Άρα λοιπόν το πιο σωστό μέρος, το πιο ασφαλές μέρος είναι ο οίκος του Θεού. Therefore the safest place is the house of God. Το πιο κατάλληλο στόμα. The most appropriate mouth. Το στόμα του ποιμένα σου. The mouth of your pastor. Το Άγιο Πνεύμα καθοδηγεί στο τι χρειάζεται το ποιμνίο. Το καθοδηγεί. The Holy Spirit directs the pastor to what the flock needs. Άρα λοιπόν δέξου το λόγο, δέξου το μήνυμα. So receive and accept the word, the message. Χωρίς γονγκισμό και αμφιβολία. Without moaning and doubting. Ο γονγκισμός δεν είναι από το Θεό. Moaning is not from God. Είναι από το διάβολο. It's from the devil. Εδώ είναι η πηγή όπου θα αντλήσεις το νερό που θα σε ξεδιψάσει. And here is the source where you will draw out the water that will quench your thirst. Άρα λοιπόν έλα εδώ με δίψα. So come here with thirst. Πρόθυμος να διάσεις για να σε γεμίσει. Willing to be empty to be filled by Him. Να σε γεμίσει με την αλήθεια σου να σου δώσει τη ζωή. To be filled by His truth and for Him to give you His life. Εδώ στον οίκο του είναι που θα βρεις την παρηγοριά. Here in the Lord's house you will find encouragement. Την ενθάρρυνση, την ενδυνάμωση. Διαμέσου του λόγου του. Encouragement and strength. In the house of God. Εδώ πέρα είναι που θα καταρτιστείς και θα εκπαιδευτείς. And here is the place to be trained and edified. Εδώ πέρα είναι που θα πάρεις ίσως επίπληξη ή έλεγχο. And this is the place also to receive conviction too. Αλλά όλα αυτά για να διορθωθείς και να διορθωθώ. But all this of course is for us to be corrected and aligned. Μην καταφρονήσεις το χρησμένο του Κυρίου. Don't despise the anointed man of God. Ο Θεός το παίρνει πολύ προσωπικά. The Lord takes it very personally. Μην καταφρονείς τις συναθρήσεις. Don't despise the services. Καταφρονείς την εξουσία που ο ίδιος ο Θεός έβαλε επάνω σου. Do you despise the authority that God Himself has put upon you?
Καταφρονείς τον ίδιο το Θεό. Then you despise God himself. Ναι, είναι αμαρτία να μην ερχόμαστε στις συναθρήσεις. Yes, it is a sin not to come to services. Ενάτον, γιατί έρχομαι στον οίκο του Κυρίου. Number 9, why do I come to the house of God? Έρχομαι για να επιστρέψω με χαρά και να προσφέρω τις εισφορές μου προς τον Κύριο. I come to return back my tithe and my offerings to the Lord. Να επιστρέψω τα δέκατα μου και να προσφέρω τις εισφορές μου προς τον Κύριο. Και εδώ είναι το μόνο εγκεκριμένο μέρος από το Θεό για να φέρω τα δέκατα μου. And this is the only place approved by God to bring my tithe. Μαλαχίας 3:10. Φέρετε πάντα τα δέκατα στην αποθήκη για να είναι τροφή στον οίκον μου. Malachi 3:10. Bring ye all the tithes into the storehouse that there may be meat in my house. Μην τα δώσεις οπουδήποτε αλλού. Don't just give it anywhere. Δεν έχουν αξία στα μάτια του Θεού. That it will not have value in the eyes of God. Ο Κύριος σου λέει ρητά στο λόγο του να τα φέρεις στην οίκον του. The Lord expressly says in His word to bring the tithe in His house. Δέκατον, έρχομαι στον οίκο του Κυρίου για να τον τιμήσω με την παρουσία μου. Ten, I come to the house of the Lord to honor Him with. Είναι ο Κύριος μου, ο Κύριος των Κυρίων, ο Βασιλιάς των Βασιλιάδων. And the King of Kings and the Lord of Lords, my Lord. Γιατί να τρέξω αν μου πούνε εδώ έρχεται ο πρόεδρος σήμερα, εδώ είναι ο δήμαρχος σήμερα, εδώ είναι αυτό και να τρέξω στα ανθρώπινα. Why should I run when they say here today is the president or the mayor or so and so? Και να μιλήσω τη συνάθρηση εδώ που θα συναντήσω τον αγαπημένο μου. Why run there and miss the service of the Lord where I am here to meet the Lord, my beloved? Μη γίνει το αδέλφια μου. God forbid. Έρχομαι εδώ για να τον τιμήσω και εντέκατον έρχομαι εδώ γιατί υπάρχει βιβλίο ενθυμίσεως του Κυρίου. And number 11, I come here because there is a book of remembrance. Μην το παίρνετε ελαφρά την καρδία. Don't take this lightly in your heart. Wow, βιβλίον ενθυμίσεως. Wow, a remembrance book. Μαλαχίας 3:16. Malachi 3:16. Τότε οι φοβούμενοι των Κύριων ελάλουν προς αλλήλους και ο Κύριος προσήχε και άκουε και γράφει βιβλίον ενθυμίσεως ενώπιον αυτού. Περί των φοβουμένων των Κύριων και των ευλαβουμένων το όνομα αυτού. Then they that feared the Lord spake often one to another, and the Lord hearkened and heard it, and a book of remembrance was written before him for them that feared the Lord and that brought upon and that thought upon his name. Υπάρχει παρουσιολόγιο. There is an attendance sheet. Ο Κύριος δεν παίρνει το κάθε τι έτσι στα ελαφρά, το παίρνει πολύ σοβαρά. Doesn't take these things lightly, but very seriously. Ο Κύριος σημειώνει κάθε φορά τις συναθρήσεις. The Lord notes down all the services. Και βλέπει αν το παιδί του και τα παιδιά του είναι παρόντα. And he sees whether his children are present there. Και αυτό τον ευχαριστεί. And that gives him pleasure. Διότι τον ευχαριστεί πολύ η υπακοή του παιδιού του. Because the obedience of his child is very pleasurable for the Lord. Ο Κύριος καταγράφει και σημειώνει αν είσαι παρόν. The Lord takes down record if you are present. Και δεν είναι άνθρωπος να ξεχνά. And he is not as a man to forget. Είναι πανσοφός και πανταχού παρόν. He is omniscient and omnipresent. Και βλέπει και καταγράφει πόσο άνοιξες και άνοιξα την καρδιά μου. And he writes down and takes a record of how much you opened your heart and I opened my heart. Πόσο πρόσεχες την ώρα που δινόταν το μήνυμα, ο λόγος του, η δοξολογία. How much attention you paid during the preaching of the word of God through worship. Πόσο έδωσες. How much you gave. Πόσο ανοίχτηκε η καρδιά σου προς τον Κύριο. How much your heart opened up unto the Lord. Και πόσο έλαβες την ώρα της συνάθρησης. And also how much you received during the service. Ο Κύριος δίνει πλουσιοπάροχα. The Lord gives abundantly. Οι καταράκτες του ουρανού είναι πάντα ανοιχτοί. The floodgates of heaven are always open. Το ίδιο και στο λόγο του, όταν εκεί το λόγο του με την παρουσία του, με το χρησμένο του. The same goes for his word with his presence with his anointed man of God. Σε σένα είναι από εκεί πόσο θα λάβεις. It's up to you how much you will receive. Αν ήρθες με γεμάτο ποτήρι. If you came with a full glass. Και δεν το έχεις αδειάσει. And you haven't emptied it. Τότε δεν θα πάρεις τίποτα. Then you get nothing. Αν ήρθες εδώ και άδειασες το ποτήρι σου. If you have emptied your cup and come here. Αν ήρθες εδώ με πρόθυμη καρδιά.
If you've come here with a willing heart, τότε θα γεμίσεις το ποτήρι σου με το λόγο του. Then you will fill up your cup with His word. Το δέκατον, έρχομαι στον οίκο του Κυρίου για να τον υπηρετήσω και για να είμαι στη θέση μου. And number 12, I come to the house of God to serve Him and to be in my place. Αδέλφια, αριστερά και δεξιά. Brothers and sisters, on the left and on the right. Να είσαι Ιαχήν και Βοάς. Be Jachin and Boaz. Στήλος στον οίκο του Κυρίου. A pillar in the house of God. Εάν είσαι στη θέση σου, if you are in your place, τότε υπηρετάς τον Κύριο. Then you're serving the Lord. Με την παρουσία σου τον υπηρετάς, με τη δοξολογία σου, με τον ένος σου, με τη λατρεία σου. By being here, by praising Him, by worshiping the Lord, you serve Him. Δεν είμαι επισκέπτης, δεν είμαι περαστικός στον οίκο του Κυρίου. I'm not a passerby from the house of God or a visitor. Ψαλμός 92. Psalm 92. Τι είμαστε, αδέλφια μου? What are we, my brothers and sisters? Πεφυτευμένοι εν το οίκο του Κυρίου, θέλω συνανθεί εν τις αυλές του Θεού ημών. Πού θα ανθείς? Those that be planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. Verse 13. Στον οίκο του Κυρίου, στην αυλή του Κυρίου θα ανθείς, πουθεν άλλου. Where are you going to flourish? In the courts of God, nowhere else. Θέλουσιν καρποφορεί και να αυτό το βαθύ γύρα τη θέλουσιν είστε ακμάζοντες και ανθυροί. They shall still bring forth fruit in old age and they shall be fat and flourishing. Ψαλμός 52, εδάφιο 8. Psalm 52, verse 8. Εγώ δε θέλω είστε ως ελέα εκμάζουσα εν το οίκο του Θεού μου. Πού θα είσαι ελέα εκμάζουσα? But I am like a green olive tree in the house of God. Where are you going to be an olive tree? Εν το οίκο του Θεού μου. In the house of God. Ελπίζω επί το έλεος του Θεού εις τον αιώναν του αιώνος. I trust in the mercy of God forever and ever. Δεν είδα ποτέ ένα δέντρο. I never saw a tree. Φυτευμένο δέντρο. A planted tree. Να βρίσκεται ο κορμός εδώ. Having the trunk here, και τα κλαδιά να είναι από εκεί, τότε είναι ξεραμένο δέντρο. And the branch is somewhere else, then that's a τότε dead είναι tree. Ένα νεκρό δέντρο. Ένα νεκρό δέντρο. A dead tree. Και στο Ψαλμό 1, and in Psalm 1, αυτό το δέντρο που είναι φυτευμένο, this tree that is planted, δίπλα στο ριάκι, close beside the stream, και αυτό το δέντρο πάντα θα ανθεί και θα ακμάζει. That tree will always flourish and bring forth fruit. Αυτό το δέντρο είναι δίπλα στο ριάκι, πάνω στο ριάκι φυτευμένο. Because that tree is rooted in the water. Εσύ και εγώ ακμάζουσα ελαία. You and I, a flourishing olive tree. Είμαστε ακμάζοντες και αθηροί μέσα στον οίκο του Κυρίου. We are flourishing in the house of God. Ενώσο είμαστε στον οίκο του Κυρίου. For as long as we are in the house δηλαδή, of God. Δηλαδή, ενώσο ερχόμαστε στις συναθρήσεις. That is as long as we come to the services in church. Ενώσο τιμούμε τον Κύριο. And as long as we honor Αμήν, the αδελφιά Lord. Μου, πεφυτευμένοι στον οίκο του Κυρίου. Planted in the house of God. Αλληλούια, δόξα στον Άγιο Κύριό μας. Praise our Holy God.